Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στο καπνοχώρι του Δήμου Κοζάνης η Γιορτή Πατάτας, μια εκδήλωση που διοργανώνει ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος ο Άγιος Γεώργιος με σκοπό την προώθηση και προβολή του τοπικού προϊόντος. Και χθες πολλοί κόσμος βρέθηκε στην τρίτη Γιορτή Πατάτας, απόλαυσε τα μοναδικά εδέσματα που προσέφεραν οι γυναίκες του χωριού και η παραγωγή, ενώ στη συνέχεια διασκέδασε υπό τους παραδοσιακούς ήχους και την παρουσίαση χορευτικών συγκροτημάτων από πολλούς συλλόγους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καπνοχωρίου ανανέωσε το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά και κάλεσε όλο τον κόσμο να στηρίξει το τοπικό προϊόν της περιοχής που δεν είναι άλλο από την πατάτα. Το χθεσινό παιδικό πάρτι, στο οποίο οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να χαρούν πάρα πολύ, και εμείς μαζί τους βέβαια, έχουμε την κορυφαία μας εκδήλωση, την τρίτη Γιορτή Πατάτας. Αρχικά ο καιρός μας τα χάλασε λιγάκι και ήμασταν όλοι πάρα πολύ αγχωμένοι. Εγώ ακόμη δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Κάναμε τόσο κόπο όλοι και καταναλώσαμε τόσο χρόνο και τόσο μεράκι για να γίνει αυτή η γιορτή. Ευτυχώς όμως μας λυπήθηκε ο καλός Θεός και όπως βλέπετε όλα πήγανε πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά όλοι όσοι μας ακούτε, να σας έχουμε του χρόνου. Η γιορτή μας έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι αφιερωμένη στους αγρότες όλης της περιοχής και φυσικά αποσκοπεί στην προβολή και την προώθηση του τοπικού μας προϊόντος, των πρώην Δήμων Ελισπόντου και Υψηλάντη. Σε μια χείρα τουρκίζω.